Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Action Life είναι κοντά σας για να σας περπατήσει στην πασαλέτα της γαστρονομίας με βάση την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Μια καλοκαιρινή γαστρονομική ευτυχία που αποτελείται από πεντανόστιμα λαχανικά με αρώματα ντοματένια σάλτσας και δυόσμου είναι τα γεμιστά που έχουν κερδίσει τους πιο αξιοζήλευτους τίτλους. Έχουν ψηφιστεί άτυπα ως ένα από τα πιο δημοφιλή καλοκαιρινά εδέσματα, ως το λαδερό που ανακαλεί μνήμες, ένα πιάτο ή μάλλον ένα ταψί που χτίζει γέφυρες μεταξύ λαών και πολιτισμών και περιβάλλεται από γοητευτικές ιστορίες. Και όμως τα γεμιστά πλέον έρχονται να κατακτήσουν μια θέση και ανάμεσα στις υπερτροφές, χάρη στην πλούσια διτροφική τους αξία, αν λίγο τα πειράξουμε. Κλέβοντας λοιπόν τη συνταγή από τον σεφ Παναγιώτη Αδαμόπουλο της εταιρείας εστίασης Γευσίνους, ή μάλλον καλύτερα μαγειρεύοντας μαζί του, είδαμε ότι το αγαπημένο αυτό σπιτικό φαγητό απογειώνεται ακόμα πιο πολύ, προσθέτοντας συστατικά που ούτε μπορούσαμε να φανταστούμε. Είμαστε στην εταιρεία Γευσίνους και έχω κοντά μου τον σεφ Παναγιώτη Αδαμόπουλο, διότι θα θέλαμε να φάμε παραδοσιακό ελληνικό φαγητό από την κουζίνα της μαμάς, της Ελληνίδας μάνας. Σωστά. Να φάμε γεμιστά, Παναγιώτη. Βεβαίως. Πάμε να φτιάξουμε λοιπόν γεμιστά, παραδοσιακά γεμιστά, και θα τα κάνουμε με μια πιο σύγχρονη και healthy πινελιά. Θα βγάλουμε το ρύζι, ναι. Θα βάλουμε ένα μείγμα από φαγόπυρο, κοινόα και κεχρή και θα τα συνοδεύσουμε με γλυκοπατάτες. Η γεύση όμως θα είναι η ίδια παραδοσιακή των γεμιστών. Αυτό είναι νομίζω το ερώτημα όλων όσων μας παρακολουθούν, αλλά και το δικό μου. Είναι πειραγμένη η γεύση ή είναι το παραδοσιακό γεμιστό που γευόμαστε από την γιαγιά μας, από την μαμά μας και έχει αλλάξει τώρα λόγω του φαγόπυρου? Είναι ακριβώς η ίδια γεύση. Θα έχει γεύση μαμά, ναι, με τα παραδοσιακά μυρωδικά και ακόμα και η υφή θα είναι η ίδια, απλά θα είναι διαφορετική γέμιση, αντί για ρύζι θα έχουμε όλα αυτά τα ωραία τα superfoods. Τέλεια. Πάμε να ξεκινήσουμε. Βεβαίως. Ωραία. Βάζουμε λοιπόν λαδάκι, βάζουμε λίγο κρεμμυδάκι ξερό. Ωραία. Άρα έχουμε ψιλοκόψει το κρεμμυδάκι μας. Φρέσκα λαχανικά όπως κολοκυθάκι τριμμένο. Πολύ ωραία. Μπορούμε να τα τρίψουμε κιόλας αντί να τα ψιλοκόψουμε. Καρότο. Αυτά ουσιαστικά τώρα είναι για να βράσουμε την γέμιση, έτσι. Και λίγη πιπεριά, βεβαίως. Θα τα μαγειρέψουμε ελαφρώς. Τώρα έχεις βάλει μέχρι στιγμής τα λαχανικά. Κρεμμυδάκι, κολοκυθάκι, καρότο και πιπεριά. Θα τα σοτάρουμε λιγάκι. Προσθέτουμε και λίγο αλάτι. Mm-hmm. Το αλάτι θα μας βοηθήσει να κατεβάσουμε και τα υγρά τους. Λίγο πιπεράκι, για να βγάλει και αυτό τα αρώματά του στο σοτάρισμα. Ήδη μοσχοβολάει το φίλο. Ναι. Κάνουμε λοιπόν εδώ το σοτάρισμά μας. Προσθέτουμε λίγο πελτέ. Εντάξει, είναι φανταστικό. Ναι, είναι το πολύ ανακατεύω ωραίο. Κανονικά το πελτέ. Βεβαίως, βεβαίως. Όπως ανακατεύεις θα προσθέσω και λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι. Αυτό το βάζουμε προς το τέλος για να διατηρήσει τη φρεσκάδα του. Και φρέσκο κρεμμύδι λοιπόν. Και φρέσκο κρεμμυδάκι, πολλά λαχανικά φρέσκα. Βεβαίως. Και τώρα σε αυτό το στάδιο που είμαστε θα προσθέσουμε τη φρέσκια ντομάτα, την οποία την έχουμε κρατήσει από τις ντομάτες που έχουμε ανοίξει για να την γεμίσουμε. Λοιπόν, σε αυτό τώρα το στάδιο που βρισκόμαστε. Και πολύχρωμα, δηλαδή και στο μάτι είναι εγωιτευτικό. Βέβαια. Αυτό το... Τρώμε με τα μάτια δείχμα. Πρώτα. Έτσι. Και μετά. Προσθέτουμε λοιπόν τώρα το φρέσκο δυόσμο, μπόλικο φρέσκο δυόσμο και μαϊντανό. Έτσι, η ταυτότητα στα γεμιστά είναι ο φρέσκος δυόσμος. Θα το κάνει πάρα πολύ αρωματικό. Πες μου λίγο αν μια τόσο παραδοσιακή συνταγή με τα λαχανικά, αυτά τα κλασικά που έχουμε μάθει εμείς στα παιδικά μας χρόνια από την μαμά μας και τη γιαγιά μας, αν αρέσει στα μικρά παιδιά τώρα. Αρέσει πάρα πολύ. Εμείς το βλέπουμε και στις προτιμήσεις του κόσμου που συζητίζουμε. Εγώ το βλέπω και στην καθημερινότητα τη δικιά μου. Εξακολουθεί να είναι ένα δημοφιλές φαγητό. Αλήθεια. Εξακολουθεί. Αλλά είναι και ωραίο που και που να πειράζουμε αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις, να τις κάνουμε έτσι λίγο πιο διαφορετικές, πιο σύγχρονες. Και βεβαίως, αφού έχουμε τη νέα πληροφορία, γιατί να μην την εκμεταλλευτούμε, δηλαδή. Σωστά. Αφού ξέρουμε ότι από το ρύζι είναι ακόμα πιο υγιεινό το να τρώει κανείς κοινόα ή φαγόπυρο για τον οργανισμό, ως πρωτεΐνη και όλα αυτά, γιατί να μην το εκμεταλλευτούμε και να κάνουμε μια μικρή αλλαγή που δεν θα αλλάξει βεβαίως και την παράδοση, έτσι. Εγώ είμαι πολύ μεγάλος φαν σε αυτές τις πινελιές.
τώρα. Τώρα σε... είμαστε έτοιμοι, θα σβήσουμε. Σε πόση φωτιά. Στη φωτιά. Στη μεσαία φωτιά το είχαμε αυτό τώρα. Σε μεσαία φωτιά, ναι, δεν θέλουμε να κάνουμε επιθετικό μαγείρεμα με πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ήπιο μαγείρεμα. Στη μεσαία φωτιά για πόση ώρα ουσιαστικά δηλαδή το κάνουμε αυτό τώρα. Λίγο να τραβήξει τα υγρά τη ντομάτα και να φουσκώσει ελαφρώς, γιατί μετά που θα γεμίσουμε τι ντομάτε και τι πιπεριές θα συνεχίσουμε το μαγείρεμα μέσα στο φούρνο. Βέβαια, οπότε θα μαγειρευτεί περαιτέρω. Και θα τραβήξει όλες τις γεύσεις από εκεί πέρα. Να προχωρήσουμε λοιπόν τώρα στη γέμιση. Λοιπόν, τώρα είναι έτοιμη η φάρσα μας. Την αφήνουμε λίγο να κρυώσει. Την αφήσουμε λίγο να κρυώσει. Την μεταφέραμε σε άλλο σκέπος τόσο ή άλλως να φύγει από την μαντεμένη από την κατσαρόλα. Να τραβήξει τα υγρά της. Και είμαστε έτοιμοι τώρα, έχουμε ανοίξει τις ντομάτες και τις πιπεριές για να τις γεμίσουμε. Και έρχεται η ερώτηση εδώ πέρα που λέει το εξής. Η κλασική παραδοσιακή συνταγή θέλει να γεμίζουμε μόνο ντομάτες και πιπεριές ή στην Κρήτη, για παράδειγμα, γεμίζουμε και κολοκύθια. Τι άλλο θα μπορούσαμε να έχουμε ώστε να βάλουμε τη γέμιση μέσα. Εξαρτάται το μέρος. Και μελιτζάνες μπορούμε να γεμίσουμε και κολοκυθάκια στρογγυλά. Mm-hmm. Αλλά γενικά ό,τι μας αρέσει. Αυτό που περισσότερο όμως είναι το πιο φημισμένο είναι η πιπεριά και η ντομάτα. Πιπεριά και η ντομάτα. Σωστά. Και η πιπεριά έχει και άλλη μυρωδιά, δεν είναι έτσι. Ναι, είναι και αυτό που δίνει την ταυτότητα στα γεμιστά μας ή μαζί με το δυόσμο. Η πολύ ωραία της μυρωδιά. Γι' αυτό υπάρχει και ο κόσμος που είχε μεγάλη προτίμηση στην πιπεριά. Εγώ το ίδιο. Και εγώ θα μπορούσα να τρώω γεμιστά μόνο με πιπεριές. Και εμένα πιο πολύ πιπεριά μου αρέσει. Ναι, είναι διαφορετικά μυρωδάτη. Και να πούμε ότι είναι ωραίο να τρώμε και το εξωτερικό, γιατί υπάρχει πολύ κόσμος ο οποίος δεν το τρώει. Όταν ήμασταν παιδιά, νομίζω ότι επηρεαζόμασταν από αυτό. Ότι θέλαμε να φάμε τη γέμιση, γιατί νομίζαμε ότι το απ' έξω είναι η συσκευασία. Και αφήνουμε το απ' έξω. Αλλά ουσιαστικά είναι τόσο ωραίο πια να το παίρνεις ολόκληρο το κομμάτι με εξωτερικό και περίβλημα και την γέμιση και να το γεύεσαι. Είναι πολύ πιο ολοκληρωμένη η γεύση. Βέβαια και είναι και διαφορετικές και οι υφές. Πολύ σωστά. Να πω ότι πριν γεμίσουμε τις ντομάτες και τις πιπεριές, τις έχουμε αλατοπιπερώσει και μπορούμε να αφήνουμε τις ντομάτες για λίγη ώρα ανάποδα για να κατεβάσουν τα υγρά τους. Τα υγρά τους τελείωσε. Ναι. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε ετοιμάσει λίγο πελτέ με λίγο ζωμό ή νεράκι, αλατάκι και πιπέρι και ελαιόλαδο, το οποίο θα το ρίξουμε από πάνω. Έτσι να πάει γύρω-γύρω. Αυτή η υγρασία θα μας βοηθήσει να μαγειρευτούν το κεχρί, η κοινόα, το φαγόπυρο. Παρόλο δηλαδή που έχουν βράσει στην κατσαρόλα πριν ως γέμιση, βέβαια, βάζουμε από πάνω και το υπόλοιπο αυτό μείγμα που έχει φτιάξει. Βέβαια, για να το μας βοηθήσει να το μαγειρέψουμε. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα πυρεξάκι για μια τετραμελή οικογένεια. Αυτό ναι, αυτό θα μας δώσει 4 καλές μερίδες. Θα τα βάλουμε στο φούρνο να τα μαγειρέψουμε περίπου για 40-45-50 λεπτά σε δυνατή θερμοκρασία, δυνατή, γιατί θέλουμε να σκορύνουν από πάνω, να ψηθούν καλά, εκεί γύρω σε 170-180. Και πριν τα βγάλουμε, εννοείται, δοκιμάζουμε λίγο τη γέμιση για να δούμε αν είναι έτοιμα. Έτοιμα λοιπόν, τα βγάλαμε από το φούρνο, τα σερβίραμε και στο πιάτο. Καταπληκτική μερίδα, Παναγιώτη. Αυτό είναι σεφ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι το ελληνικό σπιτικό φαγητό, Ελληνίδα μαμά. Με τη σύγχρονη την πινελιά, με τις γλυκοπατάτες. Και μοσχοβολάει. Και αυτό σε λίγη φετούλα δίπλα. Ακριβώς. Λίγη φετούλα και λίγο ψωμάκι. Και είναι πραγματικά τα παιδικά μας χρόνια όλα. Σωστά, στο πιάτο μας, αλλά με πειραγμένο λίγο τον υδατάνθρακα του ρυζιού, αντί για ρύζι λοιπόν, φαγόπυρο και κοινόα. Ας κλείσουμε λοιπόν τα μάτια και ας φανταστούμε ένα ταψί με ισάριθμες πιπεριές και ντομάτες μεσαίου μεγέθους που έχουν τρυπηθεί ελαφρά στη βάση τους, ώστε η γέμιση από κεχρί, φαγόπυρο και κοινόα να απορροφήσει μπόλικη σάλτσα ντομάτας. Είναι χλιαρά και στο τραπέζι υπάρχει φέτα και φρέσκο ψωμί για να τα συνοδεύσουν. Δεν περιγράφω άλλο. Νομίζω πως έχουμε το πιάτο του φετινού καλοκαιριού. Έναν γευστικό μύθο, στον οποίο θα παραδοθούμε ευθύς αμέσως. Αρχίζουμε λοιπόν. Να σας προσέχετε και να σας αγαπάτε. Καλή συνέχεια.